για την άποψή σας περί αξιοποίησης των παραλληλικών πηγών. Συμφωνούμε απόλυτα. Βασική. Συμφωνούμε απόλυτα. Τι είναι η θέση σας, φαντάζομαι. Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Σε αυτό το οποίο δεν συμφωνούμε είναι να ρίξει ο Δήμος εκατομμύρια για να φτιάξει τα θερμά και να τα δώσει σε 5 κολλητούς στον καΐσαφης. Σε αυτό είμαστε κάθετοι. Θα ήταν καλύτερο και πάρα να τα πάρει ο Μίτσης, κύριε Κυρίτση, μέσω της διαδικασίας που έχετε ξεκινήσει ήδη με την Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων. Εμείς ως κυρίες από την Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων. Τελειάκ δεν είχε πάει τη δουλειά στις Βρυξέλλες, κύριε Κυρίτση. Ορίστε. Η Τελειάκ, στελέχη της Τελειάκ δεν είχαν πάει το 7, αν δεν κάνω λάθος, ή το 8. Μήπως λέτε για κάτι άλλο. Όχι, μιλώ για αυτό το συγκεκριμένο. Χαίρομαι που είπατε για την Τράπεζα Επενδύσεων, κυρία Βαζαχαρίδη, που χαμογελάτε. Αλλά θα σας πω το εξής. Η Τράπεζα Επενδύσεων έχει την πλεονεκτική θέση να την αξιοποιεί ο κύριος Καΐσαλης κατά τα φεγγάρια του. Το οποίο το έργο. Δεν είπα κάτι κατά τη Τράπεζα Επενδύσεων. Θέλω να πω ότι η αξιοποίηση του είναι ζητούμενη. Άστε να μιλήσω. Λοιπόν, λέω λοιπόν, κυρία Βαζαχαρή μου, ότι την Τράπεζα Επενδύσεων κατά τα φεγγάρια του ο κύριος Καΐσαλης τη μεταχειρίζεται και την αξιοποιεί. Το οποίο το έργο, εάν διαβάσετε την ιδρυτική διακήρυξη τη παράταξή μα, γιατί εμεί τα λέμε και γραπτό, ξεκινάμε από εκεί. Και αναγνωρίζουμε το έργο συγκεκριμένων ανθρώπων την περίοδο που έδρασαν και λειτουργήσαν σοβαρά. Για την περίοδο που ήταν ασόβαροι, βεβαίως και δεν το αξιολογούμε. Και μακάρι ο Θεός να του δίνει χρόνια να μείνει δήμαρχος της ΣΚΟΥ άλλα 50 χρόνια. Μακάρι. Φαντάζομαι το εύχεστε και εγώ λέω μακάρι να του δίνει ο Θεός τόσα χρόνια. Ερχόμαστε τώρα στην Τράπεζα Επενδύσεων που είναι προνομιακός και χαίρομαι μου το πω, θα το έλεγα σε άλλη συνάντηση και συνέντευξή μου, θα σας το πω για να καμαρώσετε. Το 1989 ή 90, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, σε δικό σας ρεπορτάζ, δημοτικός σύμβουλος και υπεύθυνος του τουρισμού, θυμάστε ποιος ήταν του Δήμου της ΣΚΟΥ, ερχόταν στο αεροδρόμιο και κρατούσε μια επιταγή στο όνομά του, παρακαλώ, όχι στο όνομα του Δήμου, για κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια για την αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών που είπατε. Και θυμάστε, το θυμάστε το ρεπορτάζ, εσείς το κάνατε. Εγώ το έχω στο αρχείο μου. Στη δε συνέντευξη. Και εγώ στο αρχείο μου όμως, δεν έχει ξεκαθαρίσει και από τότε μέχρι σήμερα το εντυπωσιακό καθεστώς που υπάρχει στα θερμά. Μια που εξειδικεύεται, να μην φαίνομαι και ότι είμαι ανενημέρωτη και ότι είστε ενημερωμένος περισσότερο από μένα. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Υπάρχει κάτι εκκρεμίστο, περιμένει απ' έξω ο κ. Δήμαρχος, αλλά εγώ επί της ουσίας δεν θέλω να πει την ιστορία με τα θερμά, ούτε αναφέρθηκα στα θερμά. Εγώ θέλω να μου απαντήσετε. Αν πιστεύετε ότι το ύφος σας προάγει τον πολιτικό διάλογο, ο οποίος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να βγούμε από την κρίση και να υπάρξει μια κοινωνία. Συνένεση, αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Και αν πιστεύετε ότι το ύφος με το οποίο αντιμετωπίζετε και απευθύνεστε στους πολίτες και στη Δημοτική Αρχή προέρχεται ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς απευθύνουμε στους πολίτες, θα το κρίνετε εσείς, κύριε Βαζαχαρίου, εκτός και αν εκτελείτε χρέη προσώπου της Δημοτικής Αρχής. Πολίτης είμαι. Σας μίλησα καμιά φορά άσχημα. Τώρα μην ανοίξουμε κουβέντα. Ως υπάλληλο. Να ανοίξουμε κουβέντα ως υπάλληλο, αν θέλετε. Έτσι. Και αν έχετε παράπονο. Γιατί είσαστε το πλεονεκτικό άτομο του σταθμού και ο εξαγωνίμος ελεγχισμός σας γνωρίζει. Δεν νομίζω ότι εργάζομαι πολύ λιγότερο από κανέναν. Αφήνω αυτό. Δεν το ύφος μας. Δεν χρωστάω ούτε σε κανέναν. Στη δουλειά μου τα χρωστά όλα. Κυρία Βαζαχαρίου, ακούστε. Ακούστε, μη θυμόνται. Μην προκαλέσετε. Μην στεναχωριέστε, κύριε Βαζαχαρίου. Μην προκαλέσετε. Προσπαθώ, κύριε Βαζαχαρίου. Σταματήστε να μιλήσει όμως. Ήρεμα λίγο. Ακούστε. Λέω λοιπόν, κυρία Βαζαχαρίου μου, ότι το ύφος μας θεωρούμε ότι προάγει απόλυτα στο διάλογο. Απόλυτα. Αναρωτιέμαι αν αξιολογείται το ύφος με το οποίο απευθυνόταν προεκλογικά και μετεκλογικά και ειδικά από άμβονος ο κ. Καϊσαλής. Αυτό που λέτε, κάντε μια αναφορά σε διαχειριστικά ζητήματα και σε πολιτικά. Οφείλω να το κάνω, κυρία Βαζαχαρίου μου. Οφείλω να κρίνω τη διαχείριση του Δήμου και να την κατακρίνω όταν αυτή είναι εις βάρος του Δημότη. Και είναι εις βάρος του Δημότη η διαχείριση που κάνει ο κ. Καϊσαλής. Είναι εις βάρος του Δημότη, ζημιογόνα, καταστροφική. Θέλω να την κρίνω, δεν μπορώ να κλείνω το στόμα μου. Αν κλείνω το στόμα μου, θα είμαι συμμέτοχος. Να πάμε τώρα στην διαχείριση των πόρων. Βεβαίως, και αν υπάρχουν ιδιωτικές επενδύσεις που θα αξιοποιήσουν, να το κάνουν. Εμείς είμαστε υπέρ, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Είμαστε κατά του να βάλει ο Δήμος τα λεφτά και μετά να παραχωρήσει τους χώρους αυτούς, σας το είπα για τα θερμά, για να έρθω ξανά σε αυτό, σε κολλητούς. Γιατί για να φτιαχτούν τα θερμά του οποίου το διαχειριστικό καθεστώς της περιοχής είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει ξεκαθαρό, είναι ξεκάθαρο. Το οποίο είναι δικό μας και ποιο είναι της ΚΕΔ, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, εάν το αγνοείτε, σας το λέω, το ξέρω. Ξέρω, είναι φώτερο όμως διεκδικούν. Τώρα λοιπόν για την
Τράπεζα των Επενδύσεων των Ευρωπαϊκών είναι πλεονεκτικός χώρος του κ. Καϊσαλή. Το 1989 σας ανέφερα την Επιταγούλα που δεν ξέρουμε τα εκατομμύρια που πήγαν. Εσείς τη δείχνατε. Είχε και συγκέντρωση τότε στον Ορφέα παρόντος του κ. Καϊσαλή, του κ. Σκανδαλίδη και του κ. Παναγιώτη Γεννηματά, Προέδρου ή Διευθύνων του Συμβούλου τότε της Τράπεζας Επενδύσεων. Και τότε μας έλεγαν για τα εκατομμύρια των επενδύσεων που είχαν και επιταγές και σας λέω τις φέρνανε μετά με τα αεροπλάνα. Και τα λεφτά που θα επενδυθούν για να γίνουν τα δικαστικά μέγαρα, τα χτίρια, τα θέρμα και βέβαια λεφτά είπα ήρθαν με επιταγές που δεν ξέρουν που έχουν πάει. Και βέβαια η Τράπεζα Επενδύσεων ποτέ δεν ασχολήθηκε και εμείς δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με Τράπεζα Επενδύσεων, άσχετα εσείς να σκέφτεστε το 2005 ή το 2003 ή το 2002. Ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Ο Δήμος της ΣΚΟ, το νησί της ΣΚΟ είναι πολύ πλούσιο. Πρέπει να το βοηθήσουμε να ξεφύγει από τη βιβλική καταστροφή στο οποίο το οδηγεί ο κ. Καϊσαλής και περί αυτών. Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που έχει το νησί σε πλουτοπαραγωγικές πηγές αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό, όχι ψαλιδίζοντας τις ελπίδες και τα όνειρα των νέων. Και επαναλαμβάνω, θεωρούμε ότι αυτά που καταθέτουμε συμβάλλουν στο διάλογο σε αντίθεση με τις απαράδεκτες συμπεριφορές του κ. Καϊσαλή και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προς Δημοτικούς Συμβούλους που ακόμα και μέσα στο θεσμό τους απαγορεύει να συνομιλήσουν και να συζητήσουν. Αυτή είναι η θέση μας και καλούμε όλους τους πολίτες της ΣΚΟ σε επαγρύπνηση έτσι ώστε να προχωρήσουμε τα επόμενα χρόνια μη αποκλείοντας κανένα σε δράσεις, σε αποφάσεις, σχεδιασμό και δράσεις που βοηθούν το νησί και το πάνε μπροστά. Όλα τα άλλα που έχουν άλλες δεύτερες ή τρίτες σκέψεις στο μυαλό του, που έχει ο καθένας στο μυαλό του δεύτερη και τρίτη σκέψη, το μόνο που κάνει είναι να κρατά σε τέλμα το νησί και να το οδηγεί πολλά χρόνια πίσω. Και το νησί δεν ζει στο 2001, ούτε στο 1978, ούτε στο 1980. Είμαστε στο 2013 και οι απαιτήσεις του 21ου αιώνα είναι πολύ σημαντικότερες από το 21ου του 19ου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κιάρη, συγγνώμη. Εμένα δεν με μένει τίποτα παρά να ρωτήσω μόνο για την επίσκεψη Αμπράμοβιτς, αν και θα το αποφύγετε. Οπότε, ένα μικρό ερώτημα. Να επειδή, απαντήσω ευθέως. Ναι. Μη μου βάζετε ερωτήματα. Το δεύτερο, αν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με τον θέος δήμαρχο, με τους θέους δημάρχους Χαντζικιακουμή και Χαντζικαλίμιο, μιας και ετοιμάζονται για την πολιτική. Και το τελευταίο, ποιο θα είναι το επόμενο στέλεχος που προβλέπετε ότι θα παραιτηθεί από τη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, γιατί για είχατε προβλέψει την κυρία Φιλιππάκη, αν δεν κάνω λάθος. Για τον πρώτο, η παρουσία του κυρίου Αμπράμοβη στην ΚΟ έπρεπε και πρέπει να προβληθεί καταλήλως προς όφελος του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ. Και όχι μόνο του κυρίου Αμπράμοβη, αλλά και άλλων ανθρώπων οι οποίοι έρχονται εδώ και που δημιουργούν, δίνουν μια έγκλη στο νησί. Το δεύτερο και επίσης σημαντικό. Δεν είμαι έξις, αλλά επειδή έκπαιρνα πολύ δύσκολη περίοδο. Θα έλεγα ότι κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να αξιοποιήσουν την παρουσία του κυρίου Αμπράμοβιτς, άνθρωποι αγνοί της ΚΟΑ Εξίδες, και να κάνουν μια επαφή μαζί του, μήπως με τον ΑΒ τρόπο βοηθήσει την ΑΕΚ να σταθεί στα πόδια. Και δεν την ΑΕΚ και από την ΑΕΚ δηλαδή. Και την ΑΕΚ. Αλλά επειδή έχουμε μια ομάδα ιστορική, η οποία περνά ένα πάρα πολύ δύσκολο κάβο, και παρά το ότι δεν είμαι ΑΕΚΣΙΣ, θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε τον κύριο Αμπράμοβιτς. Για το δεύτερο. Εμείς είμαστε ανοιχτοί προς όλους. Προς όλους, κύριε Κιάρη. Κάνετε βήματα. Σας είπα ότι συζητούμε καθημερινά με δεκάδες ανθρώπους και πάρα πολλά στελέχη της τοπικής κοινωνίας ήδη συμπαρατάσσονται στην παράταξη. Εν καιρό θα γίνουν ανακοινώσεις. Και προσώπων νέων και παλαιών. Παλαιών. Δεν εννοώ παλαιών στην ηλικία, αλλά και ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με τοπική αυτοδιοίκηση. Το οποίο θα φύγει το επόμενο διάστημα. Αφήστε το λίγο, εσείς θα το βρείτε. Εσείς ξέρω, ψάχνετε, δημοσιογράφοι ψάχνετε. Θα αναφέρετε κατά καιρούς σε διάφορα δημοσιεύματα. Ελπίζουμε ή περιμένουμε να επιβεβαιωθούν να διαψευδούν. Τέλος, αυτό που σας επισημαίνω στα σχόλια περισσότερο, αν υπάρχει περίπτωση παράτασης κατά 1,5 χρόνο της θητείας. Κοιτάξτε, αυτό μας το επισημαίνουν οι μόνοι. Το βλέπουμε διάφορο. Ότι γίνεται παιχνίδι στα σχόλια. Θα σας πω. Υπάρχει μια θέση της ΚΕΔΕ, η οποία λέει ότι οι δημοτικές εκλογές να μην γίνουν τον Ιούνιο και να γίνουν τον Οκτώβριο. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι πολύ θεμητό και σοβαρό. Και δικαίως οι δήμαρχοι το λένε αυτό να γίνει τον Οκτώβριο και όχι τον Ιούνιο, είναι πολύ σωστό. Και δεν θα διαφωνήσουμε. Υπάρχει και μία άλλη άποψη που διαρρέουν κάποιοι στα διάφορα μέσα και στις εφημερίδες, ότι ο φόβος μιας συγκεκριμένης ενός συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος
τους οδηγεί στο να πάνε πίσω τις εκλογές, τις δημοτικές, γιατί θα χάσουν τους δήμους και θα τους πάρει ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα από το οποίο φοβούνται. Ναι, ναι, ναι. Εάν το φοβούνται στις δημοτικές εκλογές, οι βουλευτικές που θα προηγηθούν, τι θα σημαίνει, τι σημαίνει, τι θα γίνει. Δηλαδή, αν πολιτικά κόμματα και πολιτικά πρόσωπα φοβούνται τις δημοτικές εκλογές, τις πάνε πίσω, που ούτως ή άλλως είναι προσδιορισμένες για το 2014, φανταστείτε να προκύψουν βουλευτικές εκλογές πριν το 2014. Λοιπόν, αυτά είναι, φαντάζομαι, και κάποιον οι οποίοι ξέρουν ότι δεν πρόκειται να ξενεκλογούν διάθεση και παράκληση και αίτημα να πάνε παραπίσω, να πας και κάτσουν παραπάνω ένα μήνα. Τις εκλογές νωρίτερα, τις βουλευτικές, πράγμα που σημαίνει ότι είστε ευχαριστημένοι. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι νωρίτερα. Λάθος είπατε. Οι δημοτικές, είπα, είναι προσδιορισμένες. Όχι, τις βουλευτικές, λέω. Είπα ότι θα είναι νωρίτερα. Θεωρώ ότι θα είναι νωρίτερα από το 2014. Θεωρείτε δεδομένο. Θεωρώ ότι είναι νωρίτερα από το 2014 και δεν είμαι ικανοποιημένος ότι μέχρι σήμερα διαχείριση των πραγμάτων. Το είπα. Δεν το είπα και στο μεταξύ. Ευχαριστώ πολύ.